samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Οι οποίες, ναι, θα διεξαχθούν. Βασικά είναι μία η οποία θα επαναληφθεί. Ναι. Γίνεται στο Πυθαγόριο πρώτη του μηνός του Αυγούστου στο ξενοδοχείο Doris Abbey. Mm-hmm. Και η ίδια αυτή η εκδήλωση θα πάει και στο θέατρο του Δήμου του Καρλοβάσου. Ναι, την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, ακριβώς. Την επόμενη μέρα, ναι. Ναι. Και στις 13 του μηνός είναι το τρίο του Γιώργου του Δεμερδί με εκπαιδευτικούς συναδέλφους, mm-hmm. τον κύριο Λιακάκη στο βιολοντσέλο και τον κύριο Βαρβαρέσο στο πιάνο, όπου θα παιχθεί το τρίο του Μανώλη Καλομήρη και το τρίο του Ραχμάνινοφ. Αυτό θα γίνει στο Αρχαίο Θέατρο στις 13 Αυγούστου. Μάλιστα. Απλώς επειδή είναι τα 50 χρόνια από το θάνατο του Μανώλη Καλομήρη, δυστυχώς όπως προείπατε και πέρσι και φέτος δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε προς το παρόν τουλάχιστον mm-hmm. το φεστιβάλ. Συγγνώμη. Ευελπιστώ ότι ίσως του χρόνου κάτι να γίνει. Υπάρχει κάποιο φως δηλαδή στον ορίζοντα για του χρόνου ή είναι μια απλά ελπίδα? Το έχετε προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα του χρόνου. Το έχετε δρομολογήσει, φαντάζομαι, για να λέτε ότι θα το προσπαθήσουμε. Θα έρθω στη Σάμο την άλλη εβδομάδα. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για αυτή την εκδήλωση. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση που θα γίνει την 1η και τη 2 Αυγούστου mm-hmm. είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον Μανώλη Καλομήρη, με έργα Μανώλη Καλομήρη. Εγώ θα παίξω κάποια έργα για πιάνο. Mm-hmm. Έχουμε την κυρία Πολυχρόνου και τον κύριο Αποστολόπουλο στο δεύτερο μέρος, όπου θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Μανώλη Καλομήρη. Θα έχουμε τον πολύ γνωστό μαέστρο και επί σειρά ετών διευθυντή της Κρατικής Αρχής Αθηνών, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Μανώλης Καλομήρης, τον κύριο Βίρονα Φιδεντή, ο οποίος θα προλεγγύσει και θα μιλήσει για το έργο του Καλομήρη σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Και την επόμενη εκδήλωση που σας είπα στις 13 του μηνός θα είναι αυτό το τρίο που θα παίξει στο αρχαίο θέατρο. Το τρίο του Καλομήρη είναι πάρα πολύ γνωστό και πολύ σπουδαίο έργο του Καλομήρη, και το τρίο του Ραχμάνινοφ. Είναι ελευθέρα είσοδος, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ και στους δύο αυτούς χώρους που προείπα. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι θα έρθει ο κόσμος να τιμήσει αυτή τη βραδιά. Μάλιστα. Για να τιμήσει και τον εθνικό μας συνθέτη. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.